Αρχικά να πω περαστικά Ευχαριστώ πάρα και να πολύ. είναι το τελευταίο που σας ταλαιπώρησε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Από νομίζω ήταν όλο από το πουθενά. Από εκεί που πήγα για μια απλή υπομονοκύλη, βρέθηκα ξαφνικά στην εντατική για 20 μέρες. Μισοανέστητος, ανέστητος, χειρουργία, κόντρα χειρουργία. Πήγα να αποδημήσω εις Κύριον. Εσείς μπήκατε για το χειρουργείο για μια εβδομάδα. Έκανα το χειρουργείο και μετά στην πορεία έπαθα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, πυρετό και πόνο. Πόσο καιρό είχατε πυρετό? Είχα καμιά εβδομάδα και μου λέει ο γιατρός, ίος είναι, μου λέει θα περάσει, δεν τρέχει τίποτα. Και εκεί που πόναγα πήγα σε έναν άλλο γιατρό και μου λέει βουρ μέσα στο νοσοκομείο, μου λέει, γιατί η κοιλιά έχει πρόβλημα. Χειρουργείο, καθάρισμα, ξανά. Τι είχατε πάθει? Είχα πάθει μόλυνση, φλεγμονή. Μείνατε 20 μέρες στην εντατική. Μείνα 20 μέρες στην εντατική, εκ των οποίων τις μισές ήμουνα υπνοτισμένος, ανέστητος. Δεν είχατε επαφή? Καμία. Όσο πιο μεγάλη είναι η διάρκεια της αναισθησίας, τόσο πιο αργά επανέρχεσαι. Δεν επανέρχεσαι αμέσως. Σε ξυπνάνε σιγά σιγά. Κάνε 2 μέρες να ξυπνήσεις. Εκεί στις 2 μέρες τα είδα όλα. Δηλαδή είχα τρομακτικές παραστήσεις φοβερές. Στο σινεμά έχεις δει τις σκηνές πλήθους που είναι 2 στρατοί και συγκρούονται και γίνονται της κακομοίρας. Τέτοια έβλεπα. Τώρα τι ήταν αυτό, δεν μπορώ να ξέρω. Και όλα διάφορα όλα από την προηγούμενη ζωή μου. Ζωντάνευε το δωμάτιο ξαφνικά. Από εκεί που ήταν δωμάτιο γινόταν ζούγκλα. Έβλεπα αγρία ζώα, τέτοια πράγματα. Όλη αυτή η ιστορία είχε αργή επαναφορά. Δηλαδή ξανά έμαθα να περπατάω, ξανά έμαθα να ανεβαίνω σκάλες. Με τη γυναίκα σας είστε μαζί 15 χρόνια και... Πάμε για 20 σε λίγο. Δεν έχετε παντρευτεί ποτέ? Εντάξει, δεν παίζει και τόσο ρόλο αυτό, νομίζω. Μάλλον για νομικούς λόγους γίνεται, ας πούμε. Μπορεί και να παντρευτούμε, ποτέ δεν το ξέρεις. Τι έπαθε ο άνθρωπος, Μπορεί να σου συμπεί στα καλά καθούμενα, παιδιά. Και για μια πολύ απλή επέμβαση, πήγε για βουβολοκύλη. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Ναι, αυτές είναι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις. Φοβερό. Και μάλλον από την... επειδή ήταν πολλές μέρες ανέστητος, μετά 20 χορηγούν μέρες... και φάρμακα εκείνες τις μέρες. Προφανώς, και άρχισε να έχει παρεστήσει. Δηλαδή έβλεπε το δωμάτιο να κουνιέται, ζούγκλα. Στρατούς να παλεύουν για την προηγούμενη ζωή του μίλησε. Γι' αυτό είναι σύνηθες για κάποιον που είναι σε κόμμα. Μόλις ξυπνάει να βλέπει παρεστήσεις. Και ξανά έμαθα από την αρχή μέχρι να βρει τους ρυθμούς του να περπατάει, να ανεβαίνει τις σκάλες. Πάντως, παιδιά, είναι πιο ωραίος, πιο νέος. Είναι πιο ωραίος. Μεγαλώνει ωραία. Πολύ φρέσκο. Μεγαλώνει ωραία. Μεγαλώνει ωραία. Μεγαλώνει πολύ ωραία. Ναι, λες ότι μετά από μια περιπέτεια υγείας ο άλλος λίγο πέφτει. Καμία σχέση, είναι πολύ λαμπερός. Πρέπει να πέρασαν περίπου 2 μήνες από τότε που είχατε την περιπέτεια της υγείας. Μια χαρά είναι, τέλεια. Είναι χαρά. Να πούμε ότι είναι έχει μια. Είναι σημερινός κολυμβητής ο Γερμανός. Αυτό δεν το ξέρω. Ούτε κροαζιέρα στο θάλαμο. Τώρα πάντα τον βλέπω έτσι με ένα μαύρισμα ωραίο. Γιατί τον συναντήσαμε, ο άνθρωπος κάνει κάτι τώρα? Όχι, τον συνάντησε η Μέρη, γιατί τον ήθελε να κάνει μια ωραία συνέντευξη μαζί του και να μας περιγράψει αυτή την περιπέτεια, τη δύσκολη που πέρασε. Όχι, νόμιζα ότι...